διάσκεψη του Βερολίνου θα δείτε την Ειρήνη Αναστασοπούλου, διότι έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση, Ειρήνη, ότι και η Ελλάδα θα βρίσκεται εκεί μέσω του Χαφτάρ, που προτίμησε να έρθει πρώτα στη χώρα μας και μετά να βρεθεί στην διάσκεψη του, του Βερολίνου. Καλημέρα. Καλή σα μέρα, Γιάννη. Ε, ναι, είναι μια συνάντηση και η συνάντηση των Αθηνών ε, με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Χαφτάρ. Ασφαλώς, ε, απασχολεί εδώ τη Γερμανία υπό την έννοια ότι την παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Ε, δεν έχουμε ακόμα αντιδράσει για αυτήν την ευνίδια τη ε, επίσκεψη του Χαφτάρ εδώ στην Αθήνα. Αλλά, ναι. οπωσδήποτε, την Αθήνα, αλλά οπωσδήποτε εικάζεται ε, ε, ότι θα είχε ενημερώσει και τον κύριο Χάικο Μάς, τον γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον οποίο ήταν ο τελευταίος που είδε ο κύριος Χαφτάρ πριν έρθει στην Αθήνα και με την επίσκεψη αυτή του Μάς και την ε, ουσιαστικά κλείδωσε, αν θέλει, η διάσκεψη του Βερολίνου, διότι Μου. ο Μάς εξασφάλισε όχι μόνο την φυσική παρουσία του Χαφτάρ στην, ε, στο Βερολίνο, αλλά πολύ περισσότερο τη διαβεβαίωσή του. Σε λεκτικό επίπεδο, με, με τα λόγια ότι θα σεβαστεί την προσωρινή ε, εκεχηρία και θα συμβάλλει. Σε με επικοδημητική στάση στην, στην επιτυχία τη. Uh -huh. Τώρα, ε, έχουμε μια συνέντευξη που έδωσε ο Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών μετά τη συνάντηση τη Λιβύη, ε, όπου έθεσε τον στόχο και, αν θέλει, και τον πύχη τη διάσκεψη, που δεν είναι άλλο από το να απομακρύνει όλου του διεθνεί παίκτε ή, αν θέλει, του ξένου πάτρονε, όπω ε, uh -huh. λέγεται, ε, που είτε με όπλα, είτε με στρατιώτε, αλλά είτε και με διπλωματικά μέσα επηρεάζουν και στηρίζουν τη μια ή την άλλη πλευρά. Είναι, δηλαδή, προπόθεση για να διευκολυνθεί ο πολιτικό διάλογο. Αυτό είναι ο στόχο του Βερολίνου και ο μας βέβαια, απέφυγε να σχολιάσει ιδιαίτερα τη στάση τη Τουρκία. Είδαμε ότι χθε ο κύριο Ερντογάν ανακοίνωσε την ενίσχυση τη στρατιωτική του παρουσία στη χώρα. Ε, ο κύριο Μα είπε ότι η παραβίαση του εμπάργου όπλων είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια πολιτική λύση, χωρί να ε, ε, εστιάσει την κριτική του ή κάποια σχόλια ε, μετά όσα δήλωσε χθε ο κύριο Ερντογάν. Τώρα, εάν ο Χαφτάρ ενημέρωσε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, όπω είπαμε, είναι μόνο υποθέσει υποθέσεις μπορούμε ναι. να κάνουμε. Σύμφωνα όμω με ορισμένου κύκλου, ακόμα και αν η Ελλάδα δεν προσκλήθηκε στο Βερολίνο, θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο για την επιτυχία αυτή τη διάσκεψης. Έχουμε κάποιε πληροφορίε που βγαίνουν σήμερα στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Build. Ο Ερντογάν Εγώ. φέρεται να άσκησε Πιέσει ναι. στη Μέρκελ να μην προσκαλέσει την Ελλάδα με το επιχείρημα ότι η χώρα του σε αντίθεση με την Ελλάδα φιλοξενεί εκατομμύρια Σύρων προσφύγων. Μάλιστα. και ε, ε, Υπάρχουν επίση και αντιδράσει και στην Γερμανία για την απουσία τη Ελλάδα αλλά και άλλων κρατών. Να σημειώσω ότι μία βουλευτή του κόμματο τη Αριστερά χαρακτήρισε αυτή την απουσία Ελλάδα και άλλων χωρών ω ένα διπλωματικό ατόπιμο το οποίο θα δυσκολέψει την επιτυχία τη διάσκεψη του Βερολίνου. Ενδεχομένω και αυτή ο να είναι Λέννη. η αλήθεια. Η Ειρήνη, από την άλλη, αν είχε ενημερώσει ο τον Τούρκο, τον, συγγνώμη, τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε ο Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών να του αλλάξει την απόφαση να έρθει στην, ασφαλώς, στην Αθήνα ασφαλώς. νωρίτερα από τη διάσκεψη ασφαλώς του θα μπορεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Παρακαλώ, Περιμένουμε τώρα, Γιάννη, να δούμε τι αντιδράσει από το κυβερνητικό briefing που θα έχουμε σήμερα σε λίγη ώρα και θα επανέλθουμε. Και θα μα τι μεταδώσει. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.